κύριε που συνδυάσαμε, την υλοποιούμε. Την πρώτη μερίδα της ΕΣΑΦ με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως αποδεικνύεται, με τεράστιο ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν το ένασμα για κάτι καλύτερο για τη βελτίωση του ελληνικού βολέι. Άρα θα βοηθήσουν σήμερα, πιστεύετε θα βοηθήσουν στο μέλλον. Ακριβώς. Θα αποτελέσουν τη βάση, αφού θα μελετήσουμε, θα αναλύσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μείνουμε μόνο στα λόγια και στα εχολόγια. Θα τα μελετήσουμε, θα τα αναλύσουμε, γι' αυτό άλλωστε γίνεται και αυτό εδώ, ώστε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το επαγγελματικό βόλιο όσο γίνεται περισσότερο. Τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη την επόμενη μέρα πώς το βλέπετε? Τα πράγματα είναι ρεστά, είναι αβέβαια ακόμη. Έχουμε ένα πρόβλημα πίεσης χρόνου, είναι το βασικό μας πρόβλημα. Μόλις προχθές τη Δευτέρα πληροφορηθήκαμε ότι στο αστηρό πλαίσιο των ημερομηνιών για να δηλώσουμε συμμετοχή στο Champions League, όπου λύγει αύριο η προθεσμία, και καταλαβαίνετε, έχουμε επιδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου για να προλάβουμε να τα καταφέρουμε. Υπάρχει η μεγάλη, και μαθαίνω τώρα τελευταία, ανεπέρβλητη δυσκολία του γηπεδικού. Μάλλον το γήπεδο της Αλεξανδρούπολης δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για Champions League.